χτυπήσαν, τους πήραν τα χρυσαφικά. Έναν 30χρονο Ρωμά, την ταυτότητα του οποίου γνωρίζει, αναζητά η αστυνομία. Πρόκειται για το συνεργό του 39χρονου επίσης Ρωμά, που συνελήφθη εχθές μετά τη ληστεία στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας. Τους χτυπήσαν, τους πήραν τα χρυσαφικά. Τους κυνηγήσαν οι γείτονες, ήταν άμεση επέμβαση των γειτόνων. Τον ένα τον ακινητοποίησαν, ο άλλος έφυγε. Χτυπήσαν τον ιδιοκτήτη και ένα πελάτη. Και μπήκαν μέσα και τις χτυπήσαν στο ξύλο. Εν τω μεταξύ βγήκε ένα παιδί, δεν ξέρω, γαμπρός τι είναι, και τους κυνήγησε. Και τον ένα τον έπιασε, λέει, και του, γιατί όπως λέμε, όπως έτρεχε αυτός, τράκαρε σε ένα μηχανάκι πάνω. Και έπεσε, λέει, το κράνος του, λέει, και με το, όπως έπεσε, τον χτύπησε με το κράνος, έπεσε, λέει, που έχει τις σφαίρες μέσα. Και το έπιασε αυτός που τον κυνηγούσε και ήταν πλαστικό, λέει. Ψεύτικο όπλο. Το αντιλήφθηκαν ο κόσμος που ήταν μέσα και τους επιτέθηκε, το βάλαν στα πόδια και τους κυνήγησαν. Από ό,τι άκουσα, συνέλαβαν τον ένα. Χθες το πρωί, οι δύο δράστες με ένα ψεύτικο όπλο εισέβαλαν στο κατάστημα. Μέσα βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης και ένας 38χρονος πελάτης. Αφού τους χτύπησαν με μια ξύλινη ράβδο στο πρόσωπο, άρπαξαν τα κοσμήματα, τα έβαλαν μέσα σε ένα σακίδιο πλάτης και τράπηκαν σε φυγή. Στην προσπάθειά τους αυτή, όταν ένας 51χρονος περίοικος προσπάθησε να το σταματήσει, τον χτύπησαν και το έβαλαν στα πόδια. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας άλλος πολίτης κατάφερε να ακινητοποιήσει τον 39χρονο και να τον παραδώσει στους άνδρες της ομάδας Δίας. Νωρίτερα στο δρόμο είχε ξεφορτωθεί τα κλοπημαία που βρήκαν οι αστυνομικοί και παρέδωσαν στον κοσμηματοπόλη. Εγώ είδα το ληστή, ο οποίος είχε βγει από το Στενάκι και κατέβαινε στην Ταλιάνη με το πιστόλι στο χέρι. Λοιπόν, από ό,τι είπαν, το πιστόλι ήταν ψεύτικο. Τώρα λίγα ψέματα δεν το γνωρίζω. Και πιάσανε τον έναν. Ο άλλος κρύβεται ή κρύβεται ή κάπου είναι κρυμμένος. Δεν ξέρω. Τι συνέβη, πώς το πιάσανε? Έτρεξε κάποιος από, από το Χρυσοχοΐο ή γείτονας, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και έτρεξε, τον κυνήγησε. Εν τω μεταξύ αυτός που κρατούσε το πιστόλι ήταν σκασμένος από την αγωνία του και από το άγχος του και κάπου τον πιάσανε και σε. Πιο κάτω στην Ταλιάνη. Πρόλαβε κάποιος συγγενής του Χρυσοχοΐου και τον έπιασε τον έναν. Κρατούσε ψεύτικο, λέει, όπλο. Έτσι. Έχουν χτυπήσει τον άνθρωπο τον Χρυσοχοΐου αλλά και τον πελάτη που ήταν μέσα εκείνη την ώρα. Πήρανε κάποια χρυσαφικά. Ναι, πήραν τα οποία τα πήρε η αστυνομία. Λέει. Τα πετάξανε την ώρα που κυνηγούσε ο άνθρωπος ο άλλος. Τα πετάξανε, λέει, κάπου σε ένα σημείο και. Τα πήρε μετά ο αστυνομικός. Χτύπησαν ένα πελάτη για τον ιδιοκτήτη. Τον πελάτη, νομίζω, στα χείλη και τον ιδιοκτήτη στο πρόσωπο. Και κάποιον που πήγε να του σταματήσει φεύγοντας, τον χτύπησαν και αυτόν με το κράνο στο κεφάλι. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου εξετάζει τη συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες.